Ξεπούλημα του ΟΠΑΠ υπό αδιαφανείς διαδικασίες καταγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρωί συναντήθηκε με εργαζόμενους του οργανισμού. Αυτό είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι εκποίηση. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ απέναντί σας να σας πούμε ότι σε αυτή τη διαδικασία τη σκανδαλώδη της εκποίησης του δημόσιου πλούτου θα μπούμε απέναντι. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτό το έγκλημα να ολοκληρωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι θα είναι στο πλευρό των εργαζόμενων, στον αγώνα να παραμείνει ο ΠΑΠ υπό τον έλεγχο του δημοσίου και να εξασφαλιστεί το εργασιακό τους καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύεται ότι ακόμα κι αν κάποιοι προχωρήσουν στο έγκλημα, δεν θα το αφήσει έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε κυβέρνηση και ταμείο αποκατοικοποιήσεων για μεθοδεύσεις στην πώληση του ΟΠΑΠ. Πρώτα υποτιμούν την αξία της δημόσιας περιουσίας και στη συνέχεια ξεπουλάνε σε εξευτελιστικές τιμές για να εξυπηρετήσουν ίδια συμφέροντα, αλλά και για να δημιουργήσουν μια οικονομική και εργασιακή ζούγκλα. Το ίδιο έκαναν με την Αγροτική Τράπεζα. Αυτό επιχειρούν να κάνουν τώρα με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τη δημόσια γη. Αυτό θέλουν να κάνουν και με τον ΟΠΑΠ. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας ως λαϊκιστής και εκφραστής του ξεπερασμένου κρατισμού είναι αλλεργικός στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και βλέπει παντού φαντάσματα σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Την ίδια ώρα, 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτησή τους στη Βουλή, χαρακτηρίζουν έγκλημα για την οικονομία την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας φυσικού αερίου και ζητούν τη ματέωσή της.